Στις δηλώσεις τους, οι δύο βουλευτές του νομού μας, Δημήτρης Κυριαζίδης της Νέας Δημοκρατίας και Χρήστος Καραγιαννίδης του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ήταν παρόντες στην σύσκεψη, υποστήριξαν ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος στήριξης των εργαζομένων, αλλά από διαφορετική σκοπιά ο καθένας και εκ διαμέτρου αντίθετες τοποθετήσεις. Ναι, τέθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα από πλευράς των εργαζομένων, των εκπροσώπων τους, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι τα μέτρα έχουν ψηφιστεί, υπάρχουν. Απλά ζητήσαν ειδικότερα για την Δράμα συγκεκριμένα πράγματα, έτσι ώστε να υπάρχουν διευκρινήσεις και διασαφηνίσεις, αλλά και μία διασφάλιση, γιατί πράγματι η Δράμα είναι από τους νομούς με την μεγαλύτερη ανεργία, άρα πρέπει ως βουλευτές να σταθούμε στο σημείο αυτό, έτσι ώστε οι όποιες διαθεσιμότητες να μην καταλήξουν, αυτός είναι ο φόβος τους, σε απολύσεις τελικά, δηλαδή να φύγουν εκτός εργασίας, έτσι ώστε να υπάρξουν οι επιβαλλόμενες μετατάξεις. Και βεβαίως ένα άλλο ζήτημα που τέθηκε είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, να υπάρχει ένας διαχωρισμός, μία διευκρίνηση ότι πρόκειται για αυτούς τους ανθρώπους, ότι, γιατί αφήνεται στην κοινή γνώμη να διαχέεται ότι ενδεχομένως κάποιος να είναι, έχει φύγει για λόγους όχι εργασιακούς, εννοώ, διότι είναι ένας επίορκος ή ότι έχει συμβεί κάτι άλλο. Δηλαδή θα πρέπει να η κοινή γνώμη να γνωρίζει για τους ανθρώπους και το περιεχόμενο της απόλυσης ή της διαθεσιμότητας όπως νομικά έχει σταθεί. Σας ζήτησαν προτάσεις αναφορικά ως αντιστάθμισμα με τις απολύσεις. Βεβαίως θα υπάρξει ψήφισμα όπου με ευκρίνεια θα αποτυπώνονται τι ακριβώς επιζητούν από τους βουλευτές. Έχω σημειώσει συγκεκριμένα αυτά τα οποία ζητούν, το προηγούμενο που είπαμε, να είναι καθαρό σε ό,τι αφορά το όνομα των απολυθέντων, να μην αφήνονται σκές. Και βεβαίως ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει να διευκρινιστεί το ζήτημα των διαθεσιμοτήτων, σε εισαγωγικά απολύσεων για αυτούς, έτσι ώστε να γνωρίζουμε στο νομό μας ποιες είναι αυτές οι θέσεις και ότι θα διασφαλίσουμε με τη δική μας πίεση ως βουλευτές, έτσι να μην υπάρχουν απολύσεις, διότι υπάρχουν τεράστια κενά σε πάρα πολλούς τομείς του δημόσιου τομέα. Το ίδιο πιστεύω και στον ιδιωτικό. Αν πιστεύετε ότι τώρα δεν είναι αργά? Όχι, δεν είναι αργά, διότι εφόσον το είδαμε και με τους Δήμους, αρχικά είχε ελεγχθεί ότι ο Δήμος Δράμας, παραδείγματος χάρη, θα έχει 25 απολύσεις, τελικά δεν συμβαίνει αυτό, ύστερα με μία διευκρίνηση. Το ίδιο θα συμβεί και εν προκειμένου, έτσι ώστε εμείς να πιέσουμε, εφόσον υπάρχουν κενά στο νομό, να υπάρξουν μετάξεις. Ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, ότι το ΣΕΠΕ δεν λειτουργεί διότι δεν έχει άτομα, δεν έχει εργαζόμενους για να κάνουν προσωπικό, να κάνουν έλεγχο. Άρα υπάρχουν κενά, αυτά πρέπει να αποτυπωθούν πιστεύω από τον δημόσιο τομέα, από τους εκπροσώπους τους, με ευκρίνεια που έχουμε όλα αυτά τα κενά, έτσι ώστε και εμείς να έχουμε τη δυνατότητα και τη λαβή να πιαστούμε από αυτό το ζήτημα για να πιέσουμε να μην υπάρχουν απολύσεις. Λέμε για το νομό μας, έτσι. Δεν μιλάμε γενικά, αλλά εδώ μπορούμε να το διασφαλίσουμε με μια κοινή προσπάθεια. Βέβαια υπάρχει ένας διαχωρισμός σε ό,τι αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι δεν μετέχει πλέον σε μια κοινή προσπάθεια που αφορά τουλάχιστον και ζητήματα του νομού. Εκείνο είναι το δυσάρεστο για μένα, γιατί είπαμε η προσπάθειά μας θα είναι εκείνη. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας θα αναλάβει τις δικές του ευθύνες, όπως και εγώ τις δικές μου. Είμαστε από την πρώτη στιγμή και θα είμαστε μέχρι τέλους. Μέχρι την τελική νίκη, το έχω δηλώσει πριν 3-4 μέρες όταν ξαναβρεθήκαμε. Συμμετέχουμε έμπρακτα στις αγωνιστικές διεκδικήσεις των εργαζομένων. Δεν είμαστε να λέμε λόγια εδώ και να ψηφίζουμε άλλα στη Βουλή. Συμμετέχουμε έμπρακτα και το έχουμε αποδείξει και μέσα στη Βουλή και έξω στον δρόμο με τις κινητοποιήσεις στις οποίες είμαστε παρόντες. Από την άλλη, εμείς προτείνουμε στην ΑΔΔΤ την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους, γιατί αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ, στους δύο εδώ στην περιφέρεια και στους 24 του Δήμου, στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Από την άλλη, λέμε επίσης ότι θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή ο διαχωρισμός είναι πλήρης. Υπάρχουν αυτοί που στηρίζουν τα μνημόνια και υπάρχουν αυτοί που εντυπωσιώνονται στα μνημόνια και παλεύουν για την ανατροπή τους. Ας διαλέξουν στρατόπεδο και εργαζόμενοι και ας οργανωθούν μαζικά, ώστε να αντικρούσουν αυτά που θα έρθουν. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Αυτό που δεν φαίνεται είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι πολύ σκληρότερο.
Υπάρχει αντιστάθμισμα στις απολύσεις που θα έρθουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα? Όχι, δεν υπάρχει το σενάριο, δεν υπάρχει αντιστάθμισμα. Το σενάριο είναι να απολυθούν 60.000 άνθρωποι και να περάσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή η καθαριότητα, η κοινωνική ασφάλιση, η κοινωνική πρόνοια, τα σχολεία να γίνουν ιδιωτικά. Με αυτόν τον τρόπο προφανώς θα λύσουν το πρόβλημα του χρέους, αυτοί που λένε ότι θα το λύσουν. Εμείς λέμε ότι θα διωγγώσουν το πρόβλημα και θα το κάνουν πολύ πολύ μεγαλύτερο. Εξάλλου, 3 χρόνια εφαρμογής αυτών των πραγμάτων έχουν αποδείξει την πλήρη αποτυχία τους. Να σας πω επίσης ότι τη στιγμή που θέλουν να θέσουν σε διαθεσιμότητα απόλυση ουσιαστικά εργαζομένους εδώ στη Δράμα, την ίδια στιγμή προκυρήσουν θέσεις ΔΕ, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκυρήσουν θέσεις ΔΕ εργαζομένων για τις επιτροπές ασύλου και για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δηλαδή, τη στιγμή που λένε ότι μας περισσεύει ένα προσωπικό, την ίδια στιγμή κάνουν προσλήψεις αλλού. Αυτό αποδεικνύει και την αντιφατικότητα των πραγμάτων ή αποδεικνύει καλύτερα για μας την στόχευση που, που έχουν αυτά τα μέτρα. Εργαζομένους των 400 ευρώ χωρίς δικαιώματα και σε ομοιρία δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους ώστε να τους ψηφίζουν ΣΑΗ. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Στην περίπτωση που δεν ευοδοθούν οι στόχοι, τι θα συμβαίνει? Χθες, όπως υπήρξαν δημοσιεύματα, έχει καταφτάσει στον κύριο Στουρνάρα, έχουν καταφτάσει οι ποινικές ρήτρες όταν θα επιτυγχάνουμε τους στόχους. Αν για 2 συνεχόμενα τρίμηνα δεν επιτυγχάνουμε τους στόχους, θα υπάρχουν νέες απολύσεις, νέες περικοπές μισθών και νέες καταργήσεις οργανισμών. Αυτό το έχουν αποδεχθεί και τα 3 κόμματα και θα πρέπει να το ξέρετε ότι θα ισχύσει από αύριο με τον κλασικό τρόπο που ξέρει να κυβερνά αυτή η κυβέρνηση. Θα φέρουν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ουσιαστικά κυβερνητικά διατάγματα και σε πράγματα που δεν χρειάζεται θα τα φέρουν καν στη Βουλή αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, εξωκοινοβουλευτικά θα λειτουργεί αυτό το σύστημα.